μάθατε και από τις ειδήσεις ότι είχαμε αθώους που πέθαναν σε ένα τζαμί που ήταν σουφί. Έγινε αυτή η απόπειρα από ανθρώπους που θεωρούν ότι πιστεύουν σε κάτι. Και στην πραγματικότητα έχουμε ένα παράδειγμα θρησκείας βαρβαρότητας, η οποία δεν είναι φτιαγμένη για να πείσει τους άλλους, είναι φτιαγμένη για να τους καταπατήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, αν σκεφτούμε τον ρόλο του Χριστού, δηλαδή και εμείς πολύ συχνά κάνουμε λάθη, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ή μερικές φορές συνειδητά όταν υπάρχει άλλη ιδέα πίσω από το μυαλό μας. Τώρα, ο Χριστός μας έχει διδάξει δύο πράγματα όσον αφορά την βαρβαρότητα. Υπάρχει η απλή βαρβαρότητα και υπάρχει και η έννοια. Όταν διαβάζουμε τα λόγια του, καταλαβαίνουμε ότι δεν απαντά είναι τον ίδιο τρόπο σε όλους. Έχετε παρατηρήσει ότι χρησιμοποιεί πολύ συχνά παραβολές. Οι παραβολές είναι μια μορφή μίμησης για τους μη μιμημένους. Άρα, με τους μαθητές του θα μιλήσει με έναν τρόπο πιο κωδικοποιημένο και πιο βαθύ, με τους ανθρώπους που βλέπει για πρώτη φορά, με αναλογίες και παραβολές. Παρατηρείτε επίσης ότι όταν απαντάει στους Φαρισαίους, διότι μερικές φορές και στον λόγο του του στέλνουν οι Φαρισαίους για να κάνουν μια επικίνδυνη ερώτηση, και αυτός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει με έναν τρόπο διαφορετικό, ο οποίος συνήθως είναι ένα κλείσιμο. Δηλαδή υπάρχει μια παρέμβαση, θα απαντήσει ο Χριστός και τελειώνει ο διάλογος. Αυτός ο διάλογος, ο ειδικός, είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της βαρβαρότητας όταν αυτή είναι έννοια. Και συχνά θα δείτε ότι το λεξιλόγιο και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει κάποιον που είναι τυφλός της πίστης είναι εξαιρετικά διαφορετικός από έναν κλασικό διάλογο. Σε έναν κλασικό διάλογο, όταν διδάσκει, η διδασκαλία του επιτρέπει στον άλλον να σκεφτεί και να συνεχίσει τα ερωτήματά του. Ενώ όταν μιλάει με κάποιον που είναι της βαρβαρότητας, του απαντάει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μπορεί να συνεχίσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μερικές φορές στη ζωή μας και ακόμα και στην ιστορία, ακόμα και σε λάθος, αντιμετωπίσαμε τέτοιες βαρβαρότητες. Και ξέρετε, συνήθως οι δημοκρατίες δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτή την τακτική του Χριστού και έχω την εντύπωση ότι είναι καλό να υπάρχει ένα διάλογο. Είναι καλό να υπάρχει ένα διάλογο όταν όμως θέλει να συνομιλήσει. Αλλά όχι όταν θέλει να σε σκοτώσει. Εδώ αυτό που έγινε χθες, δεν υπάρχει κανένας διάλογος. Το γεγονός ότι μπήκαν βόμβες σε έναν ιερό χώρο, διαφορετικό από το δικό μας, αλλά παραμένει ιερός για ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, και το γεγονός ότι έγινε αυτό την ώρα της λειτουργίας, καταλαβαίνετε ότι είχε ένα στόχο που δεν έχει καμία σχέση με μια συνομιλία. Άρα φανταστείτε τώρα αν ήσασταν στην είσοδο και πρέπει να συνομιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπαίνετε στο πλαίσιο ενός διαλόγου. Ο Χριστός δεν χρησιμοποιεί τον διάλογο για να απαντήσει σε μία πράξη βαρβαρότητας. Χρησιμοποιεί τον λόγο. Είναι διαφορετικό. Γιατί ο λόγος δεν περιμένει απάντηση. Περιμένει αρχικά σκέψη ή τουλάχιστον μία στάση. Όταν έχουμε βαρβαρότητα του τύπου ένας όπλος ο οποίος χειραγωγείται από άλλους για να επιλέξουν τον βαρβαρό σε σχέση με τον Χριστό, πάλι δεν υπάρχει διάλογος. Στο θέμα της βαρβαρότητας λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποιος αρχίζει τη διαδικασία και ποιος την ακολουθεί, επειδή λόγω αδράνειας ή λόγω δογματισμού θεωρεί ότι είναι το σωστό. Έχουμε τα παραδείγματα των γενοτών.
μας δείχνουν ότι άμα ρωτήσετε σε μερικούς από τους ενόχους γιατί έκανε αυτό το πράγμα, θα σας πούν ότι εγώ έκανα προς τη δουλειά μου. Μου είχαν μπει να τους βάλω εδώ, μετά να τους μεταφέρω εκεί. Μετά κάποιος άλλος τους πήρε από εκεί, κάποιος άλλος έκανε κάτι άλλο και μπαίνουμε σε μια αλυσίδα δράσεων η οποία σταματάει με τον θάνατο των θυμάτων. Πολύ συχνά θέλουμε να είμαστε αθώοι. Το ερώτημα είναι αν ο Χριστός ήταν αθώος ή δίκαιος. Θεωρείται από πολλούς ακόμα και σε γραπτά κείμενα ως δάσκαλος της δικαιοσύνης και όχι ως δάσκαλος της αθωότητας. Είναι δύσκολο να είσαι αθώος όταν ξέρεις. Όταν ξέρεις, είναι δύσκολο να είσαι δίκαιος για να προστατεύσεις τους αθώους που δεν ξέρουν. Άρα και για μας, στην αντιμετώπιση της βαρβαρότητας, υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει η βαρβαρότητα η καθημερινή, αυτή που διαπράττουμε θεωρώντας ότι είναι φυσιολογικό. Είναι στις σχέσεις μας με τα παιδιά, στις σχέσεις μας με τα εγγόνια, στις ανθρώπινες σχέσεις που νομίζουμε ότι είναι σωστές με αυτόν τον τρόπο και στην πραγματικότητα είναι μια καταπάτηση. Αυτό δεν χρειάζεται καμία χειραγώγηση, είναι απλώς ότι είναι έλλειψη σκέψης. Και ο λόγος του Χριστού σε αυτή την περίπτωση είναι αυτός που μας φωτίζει, είναι αυτός που μας διδάσκει να είμαστε διαφορετικοί. Θέλω να μιλήσω τώρα για την οικογένεια, για να καταλάβετε με ένα παράδειγμα τι λέμε. Σε κάποια φάση λένε στον Χριστό, η οικογένειά σου σε περιμένει. Η έκφραση είναι για την μάνα σου και τα αδέρφια σου και υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χριστός απαντάει, η οικογένειά μου είναι αυτή που μου ακούν. Ενώ που ακούμε αυτό, ξέρουμε ακριβώς πώς το είπε, εμείς συνεχίσουμε να δούμε μια προτεραιότητα στην οικογένειά μας. Όταν κοιτάζετε μερικές συγκυρωτικές πράξεις από ανθρώπους που έχουν αφήσει το όνομά τους στην ιστορία του ελληνισμού, θα δείτε ότι στην επιλογή μεταξύ της οικογένειας και της πατρίδας επέλεξαν την πατρίδα. Ενώ άλλοι θα είχαν επιλέξει την οικογένειά τους. Έχουμε πολλές πράξεις προδοσίας που προέρχονται από ανθρώπους που θέλουν απλώς να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Άρα το ερώτημα είναι ποιο είναι το σωστό. Η διδασκαλία του Χριστού σε σχέση με την βαρβαρότητα είναι ότι ο Χριστός μιλάει πάνω για το πρέπον και όχι για το πρέπει. Όταν ακούτε κάποιον να λέει συχνά πρέπει, το πρέπον είναι να είστε προσεκτικοί. Διότι ακολουθεί ένα σύστημα αρχών και όχι ένα σύστημα αξιών. Στην αρχή έχουμε την εντύπωση ότι για να αντισταθούμε στη βαρβαρότητα πρέπει να έχουμε και εμείς αρχές. Είναι λάθος. Το σημαντικό είναι να έχουμε αξίες. Αρχές έχει και η βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα έχει ιεραρχία. Έχει προτεραιότητες, έχει στόχους. Αν τα δεδομένα που έχετε είναι ακριβώς τα ίδια με τη βαρβαρότητα, να αναρωτιέστε είμαστε και εμείς σε αυτό το πλαίσιο. Θυμάστε ότι σε δύσκολες περιπτώσεις, το λέω ειδικά για τα σώματα ασφαλείας, είναι μερικά σώματα που σας λένε εμείς ακολουθήσαμε τις εντολές. Στο πλαίσιο των αξιών, οι εντολές δεν έχουν νόημα. Έχουν νόημα μόνο οι συμβουλές. Ο Χριστός δεν δίνει εντολές, δεν έβαλε μία εντολή παραπάνω, δίνει μόνο συμβουλές. Και συμβουλές τις ακούμε αν θέλουμε, δεν υπάρχει κάτι το υποχρεωτικό. Απλώς το να είσαι χριστιανός είναι να έχεις την ικανότητα να ακούσεις αυτές τις συμβουλές και να τις εφαρμόσεις. Έχουμε λοιπόν συχνά την εντύπωση ότι άμα ακολουθούμε μια σειρά από οδηγίες και εντολές,
επαρκεί για να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Στην πραγματικότητα δεν επαρκεί καν για να πούμε ότι είμαστε πιστοί. Η μεγάλη διαφορά, αν θέλετε να κάνω μια αναλογία, είναι ότι πολλοί ζωγραφίζουν, λίγοι είναι ζωγράφοι. Πολλοί πιστεύουν και λίγοι είναι πιστοί. Πώς θα το δούμε αυτό, νομίζω ότι η ίδια η Εκκλησία το λέει. Είναι μερικοί από εμάς που είναι πιστοί μόνο όταν ακούν τον Παπά. Μέσα στην Εκκλησία. Και μόλις βγαίνουν από αυτή την πόρτα, μιλάνε αλλιώς. Και βέβαια, αν είχαν δίπλα τους τον Παπά, δεν θα μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αμέσως μετά από την Εκκλησία, θεωρούν ότι έκαναν το καθήκον. Ξεχνούν ότι η Εκκλησία είναι πάντοτε ανοιχτή. Άρα σημαίνει ότι συνεχίζει το έργο της και έξω. Άρα το έργο της σταματάει στην πόρτα της Εκκλησίας, σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι πιστή. Κανένας δεν υποχρεώνεται να έρθει στην Εκκλησία, κανένας δεν υποχρεώνεται να μην είναι στην Εκκλησία. Κανένας δεν υποχρεώνεται να προστατεύσει την Εκκλησία. Κι όμως βλέπουμε και σε δύσκολες περιόδους της Ελλάδας, όταν είχαμε πράξεις βαρβαρότητας και ήξερε, ας πούμε, το χωριό ότι θα χτυπηθεί η Εκκλησία, είναι οι ίδιοι οι χωρικοί που έβαζαν τις εικόνες από το τέλος. Τις έπαιρνε ο καθένας, τις έκρυβα. Μετά η Εκκλησία μπορούσε να χτυπηθεί ακόμα και να καεί σε μερικά σημεία. Και όταν είχαν ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, ξαναρχόντουσαν. Δεν υπάρχει κάποια ειδική οδηγία που περιμένουν εκείνη τη στιγμή. Ξέρουν ότι άμα αφήσουν τις εικόνες του τέλου, θα τις κάψουν, θα τις καταστρέψουν, θα τις χτυπήσουν. Θα ήταν πολύ παράξενο τώρα να σηκωθείτε ή να πάτε να βγάλετε τις εικόνες. Προσπαθώ να σας πω. Για να πάτε να τις βγάλετε, πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει ότι θα έχετε μια πράξη παραδόματος. Μερικές φορές σε φάση γεωτονίας, ακόμα και αν σας πούν ότι το διπλανό χωριό έχει ανθρώπους που ήρθαν και τους σκότωσαν όλους, δυσκολεύεστε να πιστέψετε πρώτον αυτήν την πληροφορία και δυσκολεύεστε να πιστέψετε ότι είστε το επόμενο χωριό. Ευτυχώς, μερικοί το καταλαβαίνουν και είναι αυτοί που εξηγούν στους άλλους ότι πρέπει να πάρουν τις εικόνες. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, εκείνη τη στιγμή μπαίνουμε σε μια άλλη φάση και προστατεύουμε εμείς οι ίδιοι αυτό που πιστεύουμε. Είναι μερικοί που σκέφτονται απλοϊκά και λένε, αν είναι πραγματικά θρησκεία αυτή η πίστη, θα προστατευτούν από μόνος του. Αλλά δεν είναι έτσι προστατεύουν. Στην πραγματικότητα είναι μια τεράστια δικαιολογία για να μην κάνουμε τίποτα. Και τώρα παίρνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο που είναι σημαντικό στο λόγο του Χριστού. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι το σημαντικό είναι να ακούμε το λόγο του Χριστού. Δεν είναι. Το σημαντικό είναι να τον εφαρμόζουμε. Η ακρόαση του λόγου δεν σημαίνει πίστη. Η εφαρμογή είναι πιο σημαντική, γιατί είναι αυτή που αλλάζει τον κόσμο. Έχουμε ανθρώπους που είναι αντιδραστικοί σε έναν λόγο. Θεωρούν ότι καταπατά την ελευθερία τους. Και μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά, λέγοντας ότι εγώ θέλω να παραμείνω ελεύθερος. Στην πραγματικότητα εγκλωβίζονται από τον εαυτό τους. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι αν στη συνέχεια η πράξη του είναι η εφαρμογή του λόγου. Υπάρχει πάντοτε μια δυσκολία, το βλέπουμε και με τους μαθητές του Χριστού και με τους Απόστολους. Ότι στην πραγματικότητα ακούν όλοι οι μαθητές, αλλά μετά από αιώνες επιλέξαμε μόνο μερικούς που ήταν.
Η διαφορά μεταξύ του μαθητή και του Αποστόλου είναι ότι ο ένας ακούει και ο άλλος διαδίδει. Το πρόβλημα που έχουμε όταν πιστεύουμε μόνο και θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι καλό ήδη επειδή το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι δεν επαρκεί. Όταν ακούτε το αγαπάτε αλλήλους και το αλλήλους φτάνει μόνο έως τον εαυτό σας, δεν είναι αυτός ο λόγος του Χριστού. Όταν έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μια βαρβαρότητα, το ερώτημα είναι πώς να την αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία και μας το δείχνει ξεκάθαρα ο Χριστός, ενώ εμείς μπερδευόμαστε, είναι πώς πάντα η προστασία του αθώου. Αρχικά έχουμε την εντύπωση ότι είναι η αντιμετώπιση του εχθρού. Μπορούμε εύκολα να κάνουμε μια αντιμετώπιση του εχθρού, χωρίς όμως να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Αν θέλετε ένα χειροκριαστό παράδειγμα, υπήρξε σε κάποια φάση στην ιστορία της Ρωσίας ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα θέατρο. Ήρθαν οι υπηρεσίες, σκότωσαν τους πάντες. Και τους ανθρώπους που ήταν μέσα και στους τρομοκράτες. Δεν έμεινε κανένας ζωντανός. Αυτό θεωρείται στη Ρωσία μια καλή αντιμετώπιση. Αυτό άμα γινόταν στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα που είναι δημοκρατική, θα θεωρούσε ότι είναι έγκλημα γιατί σκότωσαν τους ανθρώπους. Αυτή θεώρησε ότι το πιο σημαντικό ήταν να σκοτώσουν τους τρομοκράτες. Όταν βλέπετε τον Χριστό να μιλάει κατά των Φαρισαίων, ταυτόχρονα μιλάει και στους αθώους. Πάντοτε προστατεύει τους αθώους και παρεμπιπτόντως αντιμετωπίζει τη βαρβαρότητα. Ο πρώτος στόχος είναι πάντοτε ο αθώος. Ο δίκαιος που δεν προστατεύει τον αθώο μπορεί να είναι πιστός, αλλά όχι δίκαιος. Αλλά ακόμα και αν θεωρεί ότι είναι πιστός, δεν σημαίνει ότι εκτελεί αποστολή. Το βλέπετε στα Ευαγγέλια. Έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Δεν έχουμε τα λόγια των Αποστόλων, ενώ μιλάμε για τον λόγο του Χριστού. Υπάρχει ο λόγος του Χριστού και υπάρχουν οι πράξεις των Αποστόλων. Γιατί δεν μιλάμε για τον λόγο των Αποστόλων. Στην πραγματικότητα, αν μιλούσαμε μόνο για τον λόγο, θα ήταν ένας άλλος λόγος. Τα ίδια τα Ευαγγέλια, μιλάω τώρα για τα τέσσερα, στην πραγματικότητα είναι η καταγραφή του λόγου του Χριστού. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όμως στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τι έχουν κάνει αφού άκουσαν τον λόγο. Και βλέπετε αυτή η διαφορά θα μας εξηγήσει ότι ο Χριστός δεν είναι ποτέ της απραξίας. Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι άμα δεν κάνουμε κάτι κακό, είναι καλό. Είναι λάθος. Γιατί μερικές φορές, επειδή δεν κάναμε τίποτα, έγινε το κακό. Επειδή δεν πήραμε θέση, επειδή δεν προστατέψαμε έναν αθώο. Το λέει πολύ σεμνά και απόλυτα κατανοητά, ο Ελιβιζέρ λέει, άμα είσαι ουδέτερος μεταξύ του θήτη και του θύματος, είσαι πάντα υπέρ του θήτη. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι άμα είστε ουδέτεροι και μόνο, σίγουρα είστε με αυτόν που κάνει κακό. Για να κάνεις το καλό πρέπει να πράξεις. Και αυτή η πράξη είναι δύσκολη, γιατί πολύ συχνά στεκόμαστε σε λεπτομέρειες και σε έναν σεβασμό ο οποίος είναι λανθασμένος. Θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, επειδή το συζητούσα και πριν. Βλέπετε εδώ την Έλληνα. Ο Δικέφαλος Αετός είναι σωστός, ο ξύλινος και έχει το σπαθί στο δεξί. Ο Δικέφαλος Αετός που είναι πάνω στο μαξιλάρι είναι λανθασμένος. Είναι ανάποδος.
Έγινε από ένα λάθος αυτός που το κέντρισε. Δεν το πρόσεξε, το κέντρισε αράπορα. Εσείς τώρα, αν το δείτε, θα μπορούσατε να πείτε, δεν πειράζει, σημασία είναι ότι είναι εδώ. Μα άμα δεν πειράζει ούτε αυτό μέσα στην Εκκλησία, τότε τι πειράζει. Είναι μερικοί που θα πούν, γιατί να το πω, που να στεναχωρηθεί ο παπάς. Μα νομίζω ότι ο παπάς θα στεναχωρηθεί περισσότερο όταν θα μάθει ότι το είδατε και δεν του είπατε τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, βρεθόμαστε και σε αυτό το σημείο, ενώ είναι πάλι ξεκάθαρος ο Χριστός, η αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη λύση. Θυμάστε όταν λέμε περασμένα ξεχασμένα. Ποιος από εμάς καταλαβαίνει ότι αυτή η έκφραση είναι πράξη παραπαρόντος. Γιατί άμα είναι ξεχασμένα, θέλει να πει ότι πήγαν στη λύση. Όταν διορθώνεται το λάθος κάποιου, λέτε εντάξει, το ξεχνάμε τώρα. Είναι λάθος. Άλλο η συγχώρεση και άλλο η λύθη. Μπορούμε να συγχωρούμε χωρίς να ξεχνάμε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν με την αλήθεια δεν είναι απλώς ότι είναι το αντίθετο του ψέματος. Δηλαδή το έχουμε απλοποιήσει, δηλαδή κοιτάζουμε την ετυμολογία της αλήθειας. Η ίδια η λέξη λέει ότι είναι εναντίον της λύθης. Δεν μιλάει για το ψέμα. Και προσπαθώ να σας πω. Όταν ξεχνάμε και ειδικά συνειδητά, λέμε ψέμα. Δεν είναι απλώς ότι δεν λέμε τη μνήμη. Λέμε ψέμα. Η ιστορία του χριστιανισμού είναι πώς να συνεχιστεί η μνήμη. Ας πούμε ότι λέτε ότι είστε πιστός και δεν έχετε καθόλου μνήμη. Πιστεύετε σε τι? Το πρώτο πράγμα που έχει σημασία με τον λόγο είναι να μην ξεχαστεί. Αν γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, είναι για να μην ξεχαστεί ο λόγος και οι πράξεις του Χριστού. Δεν γράφτηκαν γιατί οι συγγραφείς ήθελαν να αναδειχθούν ως συγγραφείς. Γράφτηκαν για να μην ξεχάσουμε. Όταν το σκεφτούμε αυτό, θα καταλάβουμε τι γίνεται με τις πράξεις βαρβαρότητας. Νομίζω ότι είδατε πρόσφατα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι δύσκολα τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή, όταν κάποιος αναδεινάζει ναούς και παίρνει φωτογραφίες πριν την αναδείναξη και μετά για να δείξει ότι δεν θα μείνει τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλει να ξεχάσουμε, να ξεχάσουμε. Σημαίνει ότι είναι της λύθης. Όταν έχετε μια θρησκεία που είναι της λύθης, είναι επικίνδυνη για την ανθρωπότητα. Δεν είναι απαραίτητο να πιστεύουμε όλοι τα ίδια, αλλά κάποιος που πιστεύει στη λύση και πιστεύει ότι όταν ξεχνάς είναι καλό, να ξέρετε ότι είναι πάντα έξω της ανθρωπότητας. Γιατί η ανθρωπότητα χτίστηκε πάνω στη μνήμη. Μερικές φορές το λέμε συλλογική μνήμη, αλλά αυτό είναι μια πολύ τοπική μνήμη σε σχέση με την ανθρωπότητα. Όταν λέμε ότι ο Χριστός θυσιάστηκε την ανθρωπότητα, δεν θυσιάστηκε για μερικά άτομα που ήταν δίπλα του. Θυσιάστηκε για να δώσει το παράδειγμα. Παρόλο που θεωρούσε ότι πολλοί από αυτούς που θα το έπρεπε, δεν θα το καταλάβαιναν και δεν θα ήξεραν τι κάνουν. Αλλά το έκανε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συνειδητή πράξη για να δώσει το παράδειγμα για να πει ότι η εξαίρεση υπάρχει και μπορεί ο καθένας να αντισταθεί σε ένα σύστημα. Πολύ συχνά το ξέρετε, είναι η καλά εμείς στην Ελλάδα, το σύστημα φταίει. Άμα ρωτούσατε όμως ποιος είναι το σύστημα, κάθε φορά αλλάζει ποιος είναι. Και είστε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα μόνο το σύστημα κάνει κάτι. Όμως,
Αυτά είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Στην πραγματικότητα, τα αστέρια συνεχίζουν να φωτίζουν όλη την ημέρα, ημέρα και βράδυ και νύχτα, ενώ εμείς τα βλέπουμε μόνο όταν τα έχουμε ανάγκη. Η παραγωγή του έργου δεν σταματάει επειδή υπάρχει παράσταση ή μη παράσταση. Είναι συνεχόμενο. Όταν έρχεσαι στην Εκκλησία είναι για κάποιον λόγο. Όταν φεύγει από την Εκκλησία είναι για κάποιον λόγο. Και για τα δύο υπάρχουν επιλογές. Το θέμα είναι να σκεφτούμε το εξής. Ο Χριστός διδάσκει μέσα στην Εκκλησία. Όχι, αφού δεν υπήρχαν εκκλησίες. Ο Χριστός ήταν η Εκκλησία. Ο χώρος της Εκκλησίας είναι για να βοηθήσει τον Παπά να συνεχίσει τον λόγο του Χριστού σε έναν χώρο όπου υπάρχει μια προστασία. Άρα, βέβαια, ο Παπάς, όταν είναι εκτός της Εκκλησίας, παραμένει Παπάς. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε λοιπόν έναν Παπά που είναι Παπάς μόνο μες στην Εκκλησία. Θα έχετε ένα καλό παράδειγμα για τους πιστούς. Που είναι πιστοί μόνο όταν είναι μέσα. Η παραγωγή του έργου είναι έξω. Αλλά αυτή η παραγωγή δεν είναι εντολή, δεν είναι υποχρεωτική. Είναι απλώς το πρέπει. Είναι η αξιοπρέπειά μας. Ο Χριστός όταν μας φωτίζει με τον λόγο του, δεν είναι απλώς για να είμαστε φωτισμένοι. Είναι για να μας δείξει πώς φωτίζουμε τους άλλους. Το Πάσχα. Το βλέπω τώρα και με τα κερδιά που τρεμοπαίζουν στην άκρη. Το Πάσχα. Την αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο κερί. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να ανάψουμε το κερί μας. Όταν μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό είναι να ανάψουμε το κερί του επόμενου. Όταν είμαστε προς το τέλος, το πιο σημαντικό είναι να ξαναλάβουμε το κερί το δικό μας. Γιατί μπορεί και να μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Θέλω να σκεφτείτε το Πάσχα, το επόμενο, να φανταστείτε ότι κάποιος σας ανάβει το κερί σας και μετά εσείς δεν έχετε δικαίωμα να ανάψετε το κερί κανενός. Και πάτε σπίτι σας. Θα ήσασταν ευχαριστημένοι. Δεν νομίζω. Αυτό που έχει σημασία είναι η σκητάλη. Η σκητάλη του λόγου, το κερί και το φως του κεριού ειδικά, δεν ανήκει σε κάποιον. Το φως του κεριού δεν ανήκει στο κερί. Την ώρα που διαδίδει το φως του κερί λιώνει. Άρα αυτό είναι το έργο. Για τον πιστό, αυτό που παράγει σαν φως είναι το έργο του και αυτό που λιώνει είναι η ζωή του. Άμα δεν λιώνει τη ζωή του ή να παράγει έργο, γιατί να ονομάζεται πιστός? Είναι απλώς αυτός που πιστεύει ότι είναι πιστός. Η διάκριση και η προστασία των αθώων είναι ένας στόχος. Και βλέπετε λοιπόν ότι όταν έχουμε μία παραπαρότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε τους αθώους. Και επαναλαμβάνω το παράδειγμα για το οποίο μιλάμε αυτές τις μέρες. Όταν ξέρετε ότι έχουμε τρομοκράτες που βρίσκονται σε έναν χώρο και πιάνουν αθώους και τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες, το ερώτημα είναι, θα τους θυσιάσουμε για να αφοπλίσουμε τους τρομοκράτες ή θα τους σώσουμε αυτούς και μετά θα δούμε αν μπορούμε να τους αφοπλίσουμε τους τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν το γεγονός ότι προστατεύουμε τους αθώους. Το πιο απίστευτο είναι το εξής, είναι ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν το γεγονός ότι πιστεύουν. Διότι άμα δεν πιστεύαμε, θα σκοτώναμε και τους αθώους για να εκτελέσουμε τους τρομοκράτες. Μερικές φορές έχουμε και στη δικαιοσύνη το εξής δίλημα. Να απελευθερώσουμε αυτούς που θεωρούμε ότι έχουν κάνει κάτι ακόμα και να απελευθερώσουμε ανθρώπους που είναι έπιχοι. Να φυλακίσουμε αυτούς που
κάνει κάτι ακόμα και αν κινδυνεύουμε να εκλεγήσουμε αυτό. Να ξέρετε ότι οι δημοκρατίες προτιμούν το πρώτο, οι δικτατορίες προτιμούν το δεύτερο. Το δεύτερο είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικό. Αλλά έχει θυσίες εναντίον των αθώων. Το πρώτο σίγουρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, αλλά τουλάχιστον αφήνει στους αθώους ελεύθερους. Αυτές οι δύο επιλογές μας τις έχει δώσει ο Χριστός. Μας δείχνει ποιο είναι το ορθό και γι' αυτό δίνουμε έμφαση τόσο μεγάλη στην αθωότητα. Το βλέπετε και με τα παιδιά μας. Όταν προσέχουμε τα παιδιά μας, αρχικά νομίζουμε ότι προσέχουμε τον μικρό μας εαυτό. Στην πραγματικότητα προσέχουμε τους αθώους. Τα παιδιά δεν παραμένουν αθώα πάντα. Μερικές φορές κάνουν και αυτά πράγματα που θα θεωρούσαμε ότι είναι βαρβαρότητες. Θα σας υπενθυμίζω ότι σχετικά πρόσφατα χρησιμοποίησαν παιδιά που ήταν 5 και 6 χρονών για να βάλουν βόμβες μέσα σε αστυνομικό τμήμα. Θέλω να φανταστείτε τους αστυνόμους να βλέπουν ένα παιδί 5 χρονών να μπαίνει στο τμήμα τους. Πώς το βλέπουν? Και επειδή είναι 5 χρονών, κανένας δεν ξέρει ότι έχει βόμβα πάνω. Και πεθαίνουν όλοι. Το ερώτημα είναι, θα πρέπει να διώχνουν οποιονδήποτε δεν ξέρουν? Δεν το έκανα. Να ξέρετε όμως, δεν είναι το παιδί που βάζει την βόμβα. Είναι εξ αποστάσεως που ρυθμίζεται η βόμβα. Το παιδί είναι ήδη θύμα. Όμως, αυτό το θύμα χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει δίκαιους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να προστατεύσουν άλλα θύματα. Άρα να ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να χειραγωγήσουν τα παιδιά σας. Παρόλο που δεν το πιστεύετε αρχικά, γιατί θεωρείτε ότι τα προστατεύετε. Είναι δύσκολο να προστατεύσεις ένα αθώο. Και θα σας πω κάτι που είναι παράξενο, αλλά είναι η ουσία της διάλεξης. Ένας αθώος μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε βάρβαρο. Ένας δίκαιος ποτέ. Ένας δίκαιος όταν τον αναγκάζεται να είναι βάρβαρος θα πεθάνει. Ένας αθώος όταν τον αναγκάζεται να είναι βάρβαρος θα γίνει βάρβαρος. Διότι δεν έχει την ίδια του την προστασία. Θέλει πρώτα απ' όλα να ζήσει. Ο δίκαιος δεν θέλει πρώτα απ' όλα να ζήσει, θέλει πρώτα απ' όλα να μην σκοτώσει αυτό. Είναι άλλο, είναι πιο βαρύ, γιατί έχει ένα στόχο. Όταν κοιτάζετε πώς κατέληξαν οι μαθητές του Χριστού, όσο αφορά τον θάνατό τους, επί της γης εννοώ, με την απλή έννοια, θα δείτε ότι εκτός από ένα, δυσκολεύτηκαν όλοι. Γιατί όλοι κατηγορήθηκαν, όλοι καταδικάστηκαν, πολλοί βασανίστηκαν και τελικά πέθαναν, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν τον λόγο του Χριστού. Όταν βλέπετε ότι η ίδια μας η Εκκλησία επιλέγει σαν σύμβολα τον Παύλο και τον Πέτρο. Μερικές φορές δεν δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι η απόδειξη της συγχώρεσης. Και ο Παύλος και ο Πέτρος ήταν σε κάποια φάση της ζωής τους εναντίον του Χριστού. Ο Πέτρος ήταν μαζί του ή μάλλον κοντά του. Τον εγκατέλειψε 3 φορές και μετά ήταν μαζί του. Ο Παύλος ήταν διώκτης πριν γίνει Άγιος Απόστολος. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σκεφτούμε το εξής. Δύο από τους πιο σημαντικούς ως σύμβολο που έχει επιλέξει η πίστη μας ήταν άνθρωποι που αρχικά δεν ήταν στον φωτεινό δρόμο ή σε κάποια φάση χάθηκαν. Όμως, στις
συνέχεια ήταν έως το τέλος. Που σημαίνει ότι μην κοιτάζετε μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ γαλιώματα, δείτε, να κοιτάζετε και αυτούς που ξεπέρασαν τα γαλιώματα. Να κοιτάζετε πώς τα ξεπέρασαν, πώς άλλαξαν και πώς πλέον είναι ικανοί να βοηθήσουν τους άλλους. Αν δεν μπορείς να βοηθήσεις τον άλλον, πώς μπορείς να προσφέρεις κάτι στην ανθρωπότητα, πώς μπορείς να μπεις και ακολουθείς το έργο του Χριστού. Έχει μεγάλη σημασία, διότι η αγάπη του Χριστού είναι φτιαγμένη για να μοιράζεται και όχι να κρατιέται. Είναι φτιαγμένη για να διαδίδεται. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η αγάπη είναι ικανή να αντιμετωπίσει την καρπαρότητα. Κι όμως, να ξέρετε ότι είναι ο χειρότερος εχθρός της καρπαρότητας η αγάπη. Το να παραμένεις πιστός στην έννοια της αγάπης του Χριστού, ενώ μπορεί να σε βασανίσουν, να βασανίσουν την οικογένειά σου, να σκοτώσουν όλο το χωριό σου και εσύ να συνεχίσεις και να λες ότι εγώ θα προσφέρω αγάπη στους άλλους, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνετε σε έναν βάρβαρο. Άμα νομίζετε ότι απλώς είναι το θέμα της εκδίκησης και θα θέλετε κι εσείς να τον σκοτώσετε, να ξέρετε ότι έχετε πάει πιο κοντά σε αυτό. Ο επίθετος ήταν σκλάβος και σε κάποια φάση για μια κακία από το αφεντικό, όπως χρησιμοποιήσω μια λέξη που ανήκει σε άλλη χώρα, προσπαθεί να του σπάσει το χέρι και να τον κατηγορήσει και να τον καταδικάσει. Και του λέει ο επίθετος, άμα συνεχίσεις, θα σπάσεις το χέρι. Τελικά του το σπάσει. Και το μόνο που λέει ο επίθετος είναι, είδες τελικά το έσπασες. Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για έναν βάρβαρο. Γιατί δεν κατάφερε να σπάσει το ηθικό, μόνο το χέρι. Όταν ένας βάρβαρος σπάσει το ηθικό σας και σας βάζει σε μια κατάσταση που είστε έτοιμοι να κάνετε το ίδιο με αυτόν, να ξέρετε ότι έχει νικήσει. Όταν όμως εσείς συνεχίζετε να πιστεύετε στο έργο του Χριστού και στο λόγο, τότε είναι αυτό που σπάζει το ηθικό του βάρβαρου. Διότι λέει, κοίτα, κάναμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχουν αλλάξει. Σε κάποιες φάσεις, όπως ξέρετε, μας απαγόρευσαν τη χρήση του σταυρού. Είναι μερικοί που έγραψαν τον σταυρό πάνω στο σώμα τους, για να είναι σίγουροι ότι θα έχουν σταυρό. Είναι μερικοί που έκρυβαν τον σταυρό. Είναι μερικοί που πάτησαν εικόνα για να φανεί ότι άλλαξαν, αλλά πέθαναν με τον σταυρό στο χέρι. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι τι κάνουμε ως το τέλος, που έχει το ενδιάμεσο. Με την αγάπη του Χριστού έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχει διάλειμμα. Συνεχίζεται πάντα. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, αγάπησα πολύ, φτάνει πια, πόσο να αγαπήσω. Όχι. Σου λέει απλώς ότι άμα δεν αγαπάς τους άλλους, ποιο είναι το νόημα της ζωής σου. Άμα δεν είσαι ικανός να τους προστατεύσεις, γιατί να ζεις. Και να κάνεις τι, για να είσαι σύμμαχος της καθαρότητας. Ξέρετε, μετά από γενοκτονίες έχουμε πολλά θύματα στους επιζώντες που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα ζωή τους, διότι έχουν πάνω τα ενοχές με την έννοια ότι λένε γιατί εμείς ζήσαμε και όχι άλλοι. Και καταφέρνει λοιπόν η παραγωγότητα να τους βάλει σε ένα τέτοιο πλαίσιο τόσο δύσκολο και ακόμα και η κοινωνία της κρίθηκε της αδιαφορίας. Άμα σας πω λοιπόν ότι έχουμε θύματα του ναζισμού που επέζησαν και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν
δεν άντεχα πια την αγνία να τους λέει πώς είναι δυνατόν να επέζησες εσύ ενώ σκόπες από όλη την οικογένειά σου. Και βλέπετε ότι η κοινωνία όταν αδιαφορεί και είναι υποστηρίζεις είναι ικανή να συνεχίσει το έργο της καταδότητας και να αναγκάσει τον άλλον να μην μπορεί πια να ζήσει ως άνθρωπος θεωρώντας ότι μόνο και μόνο που επέζησε είναι καταδίκη γι' αυτό. Ενώ δεν ευθύνει σε τίποτα. Στο λόγο του Χριστού, ένα από τα πιο σημαντικά είναι η ικανότητα να ακούς τη σιωπή. Η ικανότητα να ακούς τον άλλον που δεν σου ζητάει βοήθεια και την παρέχεις γενναιόδωρα χωρίς όμως να υπάρχει εκδήλωση. Υπάρχουν μερικοί από εμάς που χαίρονται όταν βοηθούν κάποιον που το ζητάει. Παίρνω το παράδειγμα της μάνας. Όταν είναι μικρό το παιδί, η μάνα δεν περιμένει από το μικρό παιδί να τη ζητήσει να πιει νερό. Του δίνει το νερό πριν. Το καταλαβαίνει ότι η μάνα διψάει και δεν του λέει αν διψάει, γιατί μπορεί και να είναι ανίκανο στην ηλικία που είναι να απαντήσει. Αυτό είναι πράξη που ακολουθεί το φως του Χριστού. Και γι' αυτό ήθελα να σας πω ότι αυτό που μας δείχνει ο Χριστός είναι να μην περιμένουμε να μας ζητάει κάποιος βοήθεια ή να τον βοηθήσουμε. Ξέρετε, όταν βοηθάτε κάποιον που δεν τον ζητάει, είναι η αληθινή έκφραση της αγάπης. Όταν κάποιος σου λέει αγάπη και του απαντάς σ' αγαπώ, είναι έτοιμο. Είναι ανταπόκριση σε ένα έτοιμο. Όταν ο άλλος δεν ζητάει τίποτα, ενώ τον βλέπετε να υποφέρει και εσείς κάνετε μια πράξη που του αλλάζει τη ζωή, αυτό είναι αγάπη. Δεν περιμένεις τίποτα ως ανταπόδοση, αφού δεν έχει να δώσει τίποτα. Και τελειώνω με τον εξής τρόπο. Όταν μιλάμε για αγάπη, νομίζουμε, και ειδικά οι γονείς, ότι πρέπει να δούμε, να δίνουμε στους άλλους αυτό που έχουμε. Ενώ η αγάπη του Χριστού είναι να δίνει στους άλλους αυτό που είσαι. Είναι εύκολο να δίνετε πράγματα που έχετε. Είναι δύσκολο να δίνετε από αυτό που είστε. Το δίνω σαν παράδειγμα και με την αιμοδοσία. Η αιμοδοσία δίνουμε το έμα μας. Δεν πάμε να αγοράσουμε κάτι και το δίνουμε στον δώρο. Αυτό που δίνουμε στον άλλον είναι από τον χρόνο μας, είναι από τη ζωή μας, είναι από την αγάπη μας και δεν είναι αυτό που έχουμε. Είναι μερικοί από εμάς που είναι πιο πλούσιοι από τους άλλους και πολύ εύκολα μπορούν να κάνουν δώρο. Είναι συνήθως αγαπητοί στα παιδιά. Όταν τα παιδιά όμως που ζητάνε να παίξουν με το δώρο που τους έκαναν δώρο, δεν παίξει με αυτό. Όταν παίζετε με τα παιχνίδια που δίνετε στα παιδιά σας, το πιο σημαντικό δεν είναι ότι δίνετε το δώρο. Το πιο σημαντικό είναι ότι χάνετε χρόνο με το παιδί σας. Γι' αυτό που ακούς και η γιαγιά είναι πιο αποτελεσματική ως γονείς. Διότι είναι πιο κοντά στο τέλος και ξέρουν ότι άμα δεν το δώσουν και απλώς το κρατήσουν, θα το πάρουν μαζί τους, χωρίς να έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός έδωσε τα πάντα. Τι όμως, από το σύμπτυ. Μόνο τον εαυτό. Δεν έδωσε τίποτα από ό,τι είχε, διότι πολύ απλά δεν είχε τίποτα. Όλος ο πλούτος του Χριστού είναι ο εαυτός του, μέσω του έργου της διδασκαλίας του. Δεν μοίραζε εδώ. Αυτό που μοίραζε ήταν χρόνο. Και έτσι να σκεφτείτε ότι όταν
όταν μιλάμε για γεωκτόνους, ο κύριος στόχος τους είναι να είναι χρονοκτόνοι. Θέλουν να σβήσουν από την δύναμη μας ένα κομμάτι του χρόνου. Να μην υπάρχει καμία αναφορά σε ένα γεγονός που έγινε σε μια γεωκτονία. Όταν λοιπόν είμαστε του χρόνου και καταλαβαίνουμε ότι ο χρόνος είναι μαζί μας, πάντα όταν είμαστε δίκτυοι, τότε το πιο σημαντικό είναι η συνέχεια. Και η συνέχεια δεν γίνεται χωρίς διάδοση. Το φως που μαζί με ο Χριστός, το παράδειγμα του, είναι το μόνο που είναι ικανό να αντιμετωπίσει τη φωτιά. Η βαρβαρότητα είναι εύκολα της φωτιάς και η φωτιά είναι εύκολη. Είναι δύσκολο να φωτίζεις χωρίς φωτιά. Η φωτιά προκαλεί φόβο. Βεβαίως, το φως είναι σεβασμός. Αυτός ο σεβασμός είναι αυτός που μας επιτρέπει να έχουμε διάβαση. Άρα, σημασία δεν έχει η διάρκεια του ενός, έχει η συνέχεια του όλου. Πώς δίνουμε, πώς μεταπραγματεύουμε μία γνώση, η οποία θα παραμείνει ακόμα και μετά από μας. Αυτή η έννοια της συνέχειας είναι ακριβώς αυτό που καταλάβανε οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι δεν ήταν ο Χριστός. Οι Απόστολοι ήταν η συνέχεια του έργου του Χριστού. Γι' αυτό όταν έχετε το φως μέσα σας, μην προσπαθείτε να είστε σαν τους άλλους.